Στην πρώτη γαλλική ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Χιροκάζου Κορέντα, η αλήθεια, μια διάσημη ηθοποιός στη δύση της καριέρας της, επανενώνεται με την οικογένειά της με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της που φαίνουν στην επιφάνεια πληγές του παρελθόντος. Κατρίν Ντενέβ, Ήθαν Χοκ, Ζιλιέτ Μπινός καθοδηγούνται από τον σπουδαίο Ιάπωνα σκηνοθέτη, ο οποίος το Σαν Σεμπαστιάν μίλησε αποκλειστικά στον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Στην ταινία «Η αλήθεια», η μούστα του Ζακ Ντεμί και του Λουίς Μπουνιουέλ, Κατρίν Ντενέβ, με συγκρατημένο αυτό σαρκασμό, επαναπροσδιορίζει τη θέση της στο κινηματογραφικό στερέωμα. Ο Χιροκάζου Κορέντα, χωρίς έλεος, με ιαπωνική ευγένεια, της ψιθυρίζει κάτι γαλλικά και της δίνει την δικαιολογία να εξηλειωθεί στο κοινό και τους θαυμαστές της, χαρίζοντάς της ένα ρόλο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της. Εγκλωβισμένη στην εικόνα της και τις ευκολίες μιας μακροχρόνιας καριέρας, η ηρωίδα της ευτυχεί όταν κάνει τους άλλους να δυστυχούν και εξαργυρώνει το σταριλίκι της, μεταπηδώντας με ευκολία από το κακό προφίλ στην πικρή ηρωνία. Οι ηθοποιοί δεν είναι το αποτέλεσμα των χαρακτήρων που υποδίονται. Συνήθως είναι η ζωή τους μόλις κλείσει η κάμερα. Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN? En France, je vois vraiment personne. Στην ταινία «Η αλήθεια», η Φαμπιέν κυκλοφορεί σαν φάντασμα σε χώρους με κρεμασμένα πόστερ από την παρελθοντική της επιτυχία «Belle of Paris», ξεκάθαρη αναφορά στο «Belle de Joux». いろいろな場で人が演じるということを描こうと思いました。だから映画の中で役を演じること、でも役を演じながら自分自身に戻ってしまう瞬間があったり、日常生活でオフしながらも演じる瞬間があったりっていう、その日常と映画の中ってものが決してこうセパレートではないっていう。だからいろんな位相での 演じるということを描こうというふうに思ってました。Στη συσκευασία μιας ανάλαφρης γαλλικίζουσας κομεντί, ο σκηνοθέτης μελετά τις μεταλλάξεις του DNA από γενιά σε γενιά, παραθέτοντας και δίνοντας τη δική του απάντηση στο αν τελικά αυτό που είμαστε ενυπάρχει εγγεγραμμένο στα κύτταρά μας ή είναι ζήτημα παιδείας, επιθυμίας, συστήματος και επιλογής η μετάλλαξή μας σε κάτι άλλο.